Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από πάρα πολλά μέρη εκτός Ελλάδας. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα ξεκίνησε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Η πρώτη συνάντηση που έγινε, όπως είπε και ο Δόκτωρ Αμέρικο πριν, ξεκίνησαμε πέρσι στη Ζάκυνθο, μετά στην Ισπανία, και ήρθε η στιγμή να κάνουμε το τρίτο συνέδριο. Στην αρχή πιστεύαμε ότι θα κάνουμε κάτι σχετικά μικρό, μια μικρή συνάντηση κάποιων λίγων ειδικών μαζί με κάποιους φίλους, αλλά στην πορεία γεννήθηκε η ιδέα να κάνουμε και κάποιο διαγωνισμό για τα καλύτερα λάδια με βάση τα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά την προστασία της υγείας. Και αυτό το πράγμα άρχισε μικρό, αλλά σιγά σιγά μεγάλωνε και έφτασε σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά μας ξεπέρασε τις δυνατότητές μας. Είναι απίστευτο για μένα το ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, οι οποίοι έκαναν ίσως και εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να βρεθούν εδώ σήμερα. Και πραγματικά όταν το ξεκινήσαμε μαζί με την Ελένη Τιμέλιου, με την οποία είμαστε μαζί από την πρώτη στιγμή σε αυτή την ιστορία, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το γεγονός με τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι είμαστε εντυπωσιασμένοι και από την υποστήριξη, τόσο από το δημόσιο και από την περιφέρεια και από τους φορείς, από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, η οποία μας χορήγησε το χώρο αυτό, αλλά και από ιδιώτες χορηγούς. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα βρίσκονταν τόσοι χορηγοί για να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των εξόδων. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Όλοι ξέρετε ότι αυτό το συνέδριο διοργανώνεται δωρεάν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Όλο το υλικό που έχετε πάρει στα χέρια σας, οι τσάντες, τα βιβλία του συνεδρίου, τα έξοδα των ομιλητών, η μετακίνησή τους, η διαμονή τους, η διατροφή τους, όλα, δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Αυτό για να γίνει προϋποθέτει πάρα πολύ κόπο αφενός, αλλά και πολύ σημαντική συνεισφορά από πολλούς ανθρώπους, η οποία αυτή η συνεισφορά έγινε με έναν τρόπο που δεν το περιμέναμε ούτε αυτό. Πράγματα που δεν φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν σαν χορηγίες. Ακόμα και η εισαγωγή, αυτή η καταπληκτική εισαγωγή, το βίντεο το οποίο είδατε στην αρχή, ήταν χορηγία μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με το όνομα ΕΛΕΑ, η οποία μας έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό βίντεο στην εισαγωγή για να μας φέρει στην ωραία αυτή ατμόσφαιρα. Πραγματικά, σας το λέω, εκείνη τη στιγμή ήμουν σχεδόν έτοιμος να κλάψω, βλέποντας, μιλώντας σαν Έλληνας, την αξία των αρχαίων Ελλήνων και των προγόνων μας, τις οποίες πρέπει να μιμηθούμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και όσοι δεν είναι από την Ελλάδα, παίρνοντας παράδειγμα από εκείνο το σπουδαίο πολιτισμό, για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά. Λοιπόν, έχω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ βέβαια να τους απαριθμίσω έναν προς έναν. Οι χορηγοί βέβαια φαίνονται έξω στα banners, τα οποία είναι αναρτημένα. Αύριο που θα γίνει και τελετή των βραβείων, θα γίνει και ειδικότερη αναφορά σε όλους τους χορηγούς. Ήρθε η στιγμή να κάνω την κανονικά την ομιλία που πρέπει να κάνω, και η οποία αφορά, έχει το θέμα, τα Olympia Awards, δηλαδή τα βραβεία Ολυμπίας. Είναι ένας ακόμα διαγωνισμός ανάμεσα σε δεκάδες άλλες που υπάρχουν παγκοσμίως, ή είναι μια πραγματική αλλαγή που συμβαίνει στον χώρο του ελαιολάδου? Λοιπόν, το ελαιόλαδο δεν είναι μια απλή τροφή, ούτε μια απλή πηγή λιπιδίων. Περιέχει μοναδικά συστατικά τα οποία μπαίνουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα μέσω της διατροφής και έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση στην υγεία μας. Αυτά λοιπόν τα μικροσυστατικά, εκ των οποίων χρησιμοποιούμε εμείς σαν σύμβολο, σαν λέξη σύμβολο, σαν μόριο σύμβολο, την ελαιοκανθάλη, δεν είναι η μοναδική ουσία. Υπάρχουν ακόμα αρκετές οι οποίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία ουσιών και οι οποίες έχουν επιδερματική επίδραση στην υγεία. Αυτή λοιπόν η ουσία, η ελαιοκανθάλη και όλες οι παρεμφερείς ουσίες, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού
σε κανένα άλλο τρόφιμο παρά μόνο στο ελαιόλαδο. Δεν υπάρχουν καν μέσα στον καρπό της ελιάς. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Όταν τρώμε μία επιτραπέζια ελιά, δεν περιέχει τις ουσίες αυτές. Περιέχει άλλες, διαφορετικές ευεργετικές ουσίες. Το ελαιόλαδο περιέχει μοναδικές πραγματικά ουσίες που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο τρόφιμο πάνω σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα άλλο τρόφιμο. Είναι το μοναδικό που περιέχει αυτές τις ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι ουσίες έχουν πολύ σημαντική επίδραση στην υγεία, θεωρούμε ότι το ελαιόλαδο είναι στο ενδιάμεσο μεταξύ τροφίμου και φαρμάκου και αποτελούν ένα άριστο παράδειγμα αυτού που ονομάζουμε υποκρατική ιατρική. Και βέβαια ξέρουμε από την αρχαιότητα ότι ήδη ο Διοσκουρίδης πριν από 2.000 χρόνια, αλλά και μετέπειτα όλοι οι αρχαίοι γιατροί συγγραφείς, ανέφεραν ότι το ελαιόλαδο και ιδίως αυτό που παράγεται από άγουρες ελιές έχει πολύ σημαντική επίδραση, θετική ευεργετική επίδραση στην υγεία. Και μάλιστα έλεγε ότι το καλύτερο λάδι είναι το άγουρο. Υπάρχει έκφραση, την έχω βλέπετε σημειωμένη, λέει «έλαιον προς την εν υγεία χρήση άριστο το ομοτριβές, ο και ομφάκινο καλούσι». Δηλαδή, το λάδι το οποίο παράγεται από τις άγουρες ελιές είναι αυτό το οποίο έχει την καλύτερη επίδραση στην υγεία. Και μάλιστα έδινε συγκεκριμένες αναφορές. Μίλαγε για πονοκέφαλο, μίλαγε για πονόδοντο, τα οποία σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτά σημαίνει αντιφλεγμονώδη δράση. Και βέβαια ήρθε η πολύ σημαντική ανακάλυψη από την ομάδα των καθηγητών Γκάρι Μπίτσαμ και Πολ Μπρέσλιν που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι οποίοι βρήκαν πριν από μία δεκαετία ότι η ουσία αυτή και άλλες παρεμφερείς που υπάρχουν στο ελαιόλαδο έχουν πραγματικά αντιφλεγμονώδη δράση. Αλλά όχι μόνο αυτό. Προέκυψαν στην πορεία τα προηγούμενα 10 χρόνια και μέχρι σήμερα πολλές ακόμα μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν πολύ σημαντική επίδραση στην πρόληψη, στην εξέλιξη της νόσου Αλτσάιμερ, πολύ σημαντικά ευρήματα για την χρήση του στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά ακόμα και στην πρόληψη της καρκινογένεσης. Πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία περιμένουμε βέβαια να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στα επόμενα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου πάντως, η χρόνια έκθεση που έχει ο ανθρώπινος πληθυσμός που τρώει ελαιόλαδο πλούσιο σε αυτή την ουσία, χρόνια έκθεση λοιπόν σε ουσίες σαν την ελαιοκανθάλη, προσφέρει μια σημαντική προστασία απέναντι στην γύρανση και στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Αυτή λοιπόν η ουσία ελαιοκανθάλη είναι αυτό που αναγνωρίζουμε, αυτό το κάψιμο στο λαιμό που καταλαβαίνουμε όταν τρώμε ένα άγουρο φρέσκο λάδι. Ένα χαρακτηριστικό που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρείται ελάττωμα από πολύ κόσμο, ο οποίος δεν ήθελε να καταναλώνει τέτοια λάδια, και αυτή τη στιγμή μετατρέπεται στο μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το ισχυρότερο όπλο το οποίο έχει το ελαιόλαδο. Εκτός όμως από την ελαιοκανθάλη, υπάρχει μια άλλη ουσία που ονομάζεται ελαιασίνη, η οποία έχει παρεμφερείς ιδιότητες, είναι λίγο πιο πικρή και η οποία είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, βέβαια, που είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο οποίος μας λέει ότι, ουσία από το 2012, ότι 5 μιλιγκράμμ υδρόξυτηροσόλης και παραγόγων της, σύμπλεγμα ελευροπαϊνής και τυροσόλης, την ημέρα μπορούν να φέρουν προστασία απέναντι στην οξείδωση της κακής χοληστερόλης. Αυτό δεν είναι μια φήμη, δεν είναι μια ιδέα κάποιων επιστημόνων, είναι επίσημη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και κάθε παραγωγός που έχει τέτοιο λάδι μπορεί αυτό να το αναγράφει στην ετικέτα του, εάν το λάδι περιέχει αυτές τις ουσίες σε αυτή την ποσότητα, τουλάχιστον σε κατανάλωση 20 γραμμαρίων, που είναι η ημερήσια δόση που προτείνεται. Οι δύο πιο άφθονες ουσίες τώρα που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, που είναι παράγωγα τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης, είναι η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη, ακολουθούμενες από το άγλυκο ελευροπαϊνής και ελιξροσίδη. Εμείς τώρα, σαν ερευνητική ομάδα, ξεκινήσαμε πριν από μια δεκαετία να ασχολούμαστε με το ελαιόλαδο, περισσότερα από 15 χρόνια βέβαια με την ελιά γενικότερα, και πριν από μερικά χρόνια δημοσιεύσαμε μια μέθοδο με την οποία μπορεί κανείς να μετράει αυτές τις ουσίες με πολύ μεγάλη ακρίβεια, λύνοντας ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε, που αφορούσε τη μέτρηση των ουσιών αυτών με χρωματογραφικές μεθόδους. Δεν θα μπω φυσικά σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουν οι επιστήμονες, οι ειδικοί, ότι οι ουσίες αυτές είναι ευαίσθητες στις παλαιότερες υπάρχουσες μεθόδους, οι οποίες χρειάζονται ειδικές τροποποιήσεις προκειμένου να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά εμείς βρήκαμε μια εναλλακτική μέθοδο, με την οποία μπορούμε να μετράμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Σε μόλις 30 δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε μέτρηση της περιεκτικότητας ενός ελαιολάδου σε αυτές τις συγκεκριμένες ουσίες. Και χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που ονομάζεται φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά πολύ εύκολα και γρήγορα και έτσι να δώσουμε την αναγκαία πιστοποίηση σε κάθε λάδι.
Η μέθοδος αυτή έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά σε περιοδικά της American Chemical Society το 2012 και το 2014 και η τελευταία προσθήκη έγινε στο περιοδικό του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου τον περασμένο Νοέμβριο του 2015. Εδώ βλέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός φάσματος που μας δείχνει κάθε κορυφούλα εκεί στο φάσμα αυτό, μας δείχνει μια ουσία που αντιστοιχεί και ανάλογα όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της κορυφής αυτής, καταλαβαίνει κανείς ότι περιέχει και μεγαλύτερη ποσότητα ουσίας. Δεν θα μπω και εδώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ακουστούν κάποια περισσότερα τεχνικά το απόγευμα. Αλλά ακόμα και κάποιος δεν είναι ειδικός επιστήμονας, μπορεί να ξεχωρίσει την πάνω εικόνα από την κάτω εικόνα, όπου μας δείχνει πάνω ότι είναι ένα λάδι το οποίο είναι υψηλής ποιότητας, δηλαδή περιέχει αυτές τις ουσίες σε μεγάλη ποσότητα, ενώ το λάδι που είναι κάτω είναι εξτραπαρθένο, έχει πολύ ωραία γεύση, αλλά δεν περιέχει αυτές τις ουσίες. Και άρα από εκεί προκύπτει μία ανάγκη να ξεχωρίσουμε τα μεν από τα δε. Μπορεί να είναι και τα δύο εξίσου νόστιμα, γευστικά, να ταιριάζουν με διαφορετικό φαγητό, αλλά το ένα από το άλλο διαφέρει γιατί προσφέρει διαφορετική ποσότητα ευεργετικών για την υγεία ουσιών. Και έτσι στην πορεία επίσης με αυτό το εργαλείο μπορέσαμε να καταλάβουμε και γιατί ένα λάδι που μαζεύεται ας πούμε τέλος Οκτωβρίου ή ένα λάδι που μαζεύεται μέσα Ιανουαρίου έχει τόσο διαφορετική γεύση. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Στην κάτω εικόνα βλέπετε είναι από τον ίδιο ελαιώνα. Χωρίστηκε στη μέση, οι μισές ελιές μαζεύτηκαν τέλος Οκτωβρίου, άλλοι μισές μέσα Ιανουαρίου και πήγαν στο ίδιο ηλιοτριβείο και βγήκαν με τις ίδιες συνθήκες το λάδι. Το ένα περιέχει ηλιοκανθάλι και ηλιασίνη, το άλλο δεν περιέχει. Άρα είναι πάρα πολύ απλό, καταλαβαίνουμε πλέον πολύ καλά γιατί το άγουρο λάδι έχει αυτές τις ουσίες και είναι πιο ευεργετικό για την υγεία, ενώ το λάδι που είναι από τις όριμες ελιές μπορεί να είναι εξίσου νόστιμο και ωραίο, αλλά δεν περιέχει αυτές τις ουσίες, τουλάχιστον σε σημαντική ποσότητα. Για να χαρακτηρίσουμε λοιπόν τα λάδια, υιοθετήσαμε έναν δείκτη, τον οποίο τον ονομάσαμε δείκτης D1, που είναι το άθροισμα ηλιοκανθάλης και ηλιασίνης, και το D είναι προς τιμήν του Πανεπιστημίου του University of California στο Davis, όπου εκεί μαζί με την Ελένη βρεθήκαμε για ένα σημαντικό διάστημα, δουλέψαμε εκεί, και έτσι προς τιμή των ανθρώπων που σκέφτηκαν ότι αυτό που λέμε και εμείς έχει μια αξία για το λάδι, βαφτίσαμε τον δείκτη αυτό D. Και υπάρχει μια σειρά από δείκτες, ο D1 είναι ο πιο σημαντικός, υπάρχει D2, D3, D4. Το D3 είναι αυτό που θα ακούσουμε σαν άθροισμα όλων των ευεργετικών ουσιών. Όλα τα παράγωγα σεκοϊριδοειδών, όπως λέγεται, είναι λίγο λέξεις γλωσσοδέτες, αλλά έτσι είναι χημικά, πρέπει να τις ονομάζουμε αυτόν τον τρόπο. Ακολουθώντας λοιπόν τις αρχαίες συμβουλές, καταφέραμε να βρούμε ελαιόλαδα τα οποία περιείχαν έως και πάνω από 1000 μιλιγκράμμ ανά κιλό, το οποίο είναι τεράστια ποσότητα. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, γιατί σημαίνει ότι με μέση κατανάλωση 25 γραμμαρίων μπορεί να παίρνουμε και πάνω από 15 μιλιγκράμμ ουσίας. Είναι σαν να παίρνει κανείς ένα φάρμακο. Αυτό βέβαια το επίπεδο ουσίων δεν τα βρίσκουμε σε όλα τα λάδια, αλλά σε κάποια λάδια. Για να μπορέσουμε τώρα, για να ξεχωρίσουμε τα λάδια αυτά, σκεφτήκαμε να ανακαλύψουμε και έναν απλό τρόπο που θα μπορούσε ο καθένας μόνος του να μετράει την ποιότητα του λαδιού του. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η ιδέα της γένεσης της μεθόδου Αριστόλεο, η οποία μέθοδος αυτή βραβεύθηκε και ως η κορυφαία ανακάλυψη της χρονιάς από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι ένα απλό τεστ που ο καθένας μόνος του, ανακατεύοντας λίγο λάδι με ένα ειδικό αντιδραστήριο, μετά από λίγα λεπτά εμφανίζεται ένα χρώμα, με το οποίο μπορεί κανείς με αυτή την τυπωμένη κλίμακα να αντιστοιχίσει το λάδι του αν περιέχει 50, 100, 200, 500 ή 1000 μιλιγκράμμ ανά κιλό ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Το πρώην αυτό είναι εμπορικά διαθέσιμο και αντιπροσωπεύεται και στην Ισπανία και στην Ιταλία και πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αυτή είναι η τελευταία μας ανακάλυψη, η ουσία ελαιοκορονάλη προς τιμή της ποικιλίας Κορονέικης και ελαιομισιονάλη προς τιμή της ποικιλίας Μίσιον από την Καλιφόρνια. Νέες ουσίες που ανακαλύψαμε, πρώτα δημοσιεύσαμε στο περιοδικό του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Ουσίες για τις οποίες ακόμα δεν ξέρουμε τι ευεργετικές ιδιότητες έχουν για τον οργανισμό. Είναι ένα τεράστιο πεδίο έρευνας που ανοίγεται. Και φυσικά μπορέσαμε να μελετήσουμε με αυτά τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και την επίδραση του χρόνου και της θερμοκρασίας μάλαξης για το ποιότητα του ελαιολάδου. Θα ακούσετε και γι' αυτό στην απογευματινό session μια ειδική ομιλία πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Όλα τα λάδια δεν είναι ίδια, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές και χρειαζόμαστε, έχουμε πλέον το κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τα λάδια μεταξύ τους, ανάλογα με τις ιδιότητες που έχουν. Ένα ερώτημα που μας ενδιέφερε είναι ποια είναι τα επίπεδα των φαινολών που χαρακτηρίζουμε ως μέτρια χαμηλά ή ψηλά και έτσι μετά από ανάλυση χιλιάδων δειγμάτων μπορέσαμε να βρούμε στο εύρος στο οποίο εκτείνονται οι ουσίες αυτές, είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι από 0 έως 1000, 2000, 3000,
Βλέπετε ότι τα επίπεδα ολεοκανθάλισης μπορεί να είναι από 0 έως 1028, είναι το μεγαλύτερο που έχουμε καταγράψει ως τώρα, από ένα λάδι το οποίο προέρχεται από τη Λακωνία, από το γεράκι της Λακωνίας, στην περσινή, όχι στη φετινή παραγωγή. Ενώ το μεγαλύτερο άθροισμα ολικών φαινολών που βρήκαμε ανέρχεται σε 3.076 μιλιγκράμμ στο κιλό. Τεράστια ποσότητα. Φυσικά αυτό είναι συνδεδεμένο και με την ποικιλία, κατά πόσο έχει δυνατότητα να παράγει τις ουσίες αυτές, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τη φροντίδα που δίνει ο κάθε παραγωγός στην ανάπτυξη του προϊόντος του, αλλά και στην φροντίδα που γίνεται στη συγκομιδή, στη μεταφορά στο ηλιοτριβείο, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο ηλιοτριβείο. Γι' αυτό αύριο που θα δοθούν τα βραβεία, έχουμε βραβεία για τους καλύτερους ηλιοτριβείς, βραβεία για τους καλύτερους παραγωγούς, βραβεία για τις καλύτερες εταιρείες τυποποίησης, βραβεία για όλη την αλυσίδα που ξεκινάει από την αρχή, από το χωράφι μέχρι το τέλος. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην Ελλάδα το μόνο κέντρο στο οποίο προσφέρει αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο το οποίο είναι στο Ρίτσμον, στη Βιρτζίνια, στην Αμερική, όπου μπορεί να κάνει μια αντίστοιχη πιστοποίηση. Αυτό όμως που έχουμε πετύχει είναι ότι έχουμε ένα εργαλείο το οποίο πάρα πολύ γρήγορα, το NMR δηλαδή, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μπορεί να μας δώσει μια πολύ καλή εικόνα ακριβίας για το τι περιέχει ένα ελαιόλαδο. Και αυτό λοιπόν μας γέννησε την ιδέα, γιατί να μην κάνουμε έναν διαγωνισμό, εφόσον έχουμε τα εργαλεία, τα οποία να μπορέσουν να ξεχωρίσουν τα λάδια μεταξύ τους. Και έτσι να βρούμε ποια είναι τα λάδια που είναι πλουσιότερα σε φενόλες ή ποιο είναι το λάδι που είναι πλουσιότερο σε ελαιοκανθάλι, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να αξιοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά φυσικά και για εμπορικούς. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδων που είναι πλούσια σε φαινολικές ουσίες. Είναι τα Olympic Awards Health and Food ή Health and Nutrition. Προφανώς καταλάβατε με όλα αυτά που είπαμε τώρα ότι επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των λαδιών, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διαχωρίσουμε. Και πρέπει να ανταμείψουμε φυσικά την προσπάθεια του παραγωγού να τα παράγει. Γιατί ένα λάδι που είναι πλούσιο σε φαινόλες απαιτεί περισσότερη φροντίδα, απαιτεί περισσότερο κόπο. Επίσης παράγεται σε μικρότερη ποσότητα και άρα ο παραγωγός που παράγει τέτοιου τύπου λάδια που είναι πλούσια σε ευεργετικές ουσίες, δηλαδή πλούσια σε φαινόλες, πρέπει να έχει μία αναγνώριση και μία ανταμοιβή. Επίσης, ο καταναλωτής, ο οποίος ενδιαφέρεται για το θέμα της υγείας και αγοράζει ένα λάδι, όχι, αν όχι τόσο πολύ για τη γεύση του, πιστεύοντας περισσότερο ότι θα τον βοηθήσει για να κάνει καλό στην υγεία του, πρέπει και αυτός να γνωρίζει. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα καταξιώνει τα λάδια αυτά, ενδεχομένως ανεξάρτητα ή και παράλληλα με τις οργανωληπτικές, τις γευστικές τους ιδιότητες. Επίσης, να τονίσουμε ότι και το ελαιοτριβείο παίζει, όπως σας το είπα πριν, πολύ ρόλο, άρα πρέπει και εκεί να επιβραβευθεί και ο ελαιοτριβέας, ο οποίος έχει το λόγο, το κίνητρο, να βοηθήσει τον παραγωγό να φτιάξει ένα τέτοιο λάδι. Έτσι, λοιπόν, τον περασμένο Νοέμβριο προκηρύξαμε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος δέχτηκε λάδια από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2016 και ενώ στην αρχή θα σας ομολογούσα ότι δεν περιμέναμε περισσότερα από 50 ή 100 δείγματα, φτάσαμε να έχουμε 540 δείγματα από 325 παραγωγούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και από την Ουρουγουάη και από το Μαρόκο. Ένας διαγωνισμός που πρωτοξεκινάει και έχει μια τέτοια απήχηση σημαίνει ότι μάλλον έχει αγγίξει κάτι πολύ σημαντικό μέσα στην καρδιά πρώτα απ' όλα των παραγωγών. Όλα λοιπόν τα δείγματα τα οποία έφτασαν στο εργαστήριο αναλύθηκαν στα όσον αφορά την υπερεκτικότητά τους σε ελαιοκανθάλι, ελαιασίνη και όλα τα υπόλοιπα παράγωγα τυροσόλης και υδρόξη τυροσόλης. Όλα τα λάδια τα οποία ξεπέρασαν τα 250 μιλιγκράμμ στο κιλό και επομένως μπορούσαν να έχουν στην ετικέτα τους ισχυρισμό υγείας έχουν βραβευθεί με μια τιμητική διάκριση η οποία θα δοθεί σε όσους παραγωγούς παρευρίσκονται αύριο μετά τη λήξη της τελετής βραβεύσεων των υπόλοιπων βραβείων και φυσικά όλων των παραγωγών τα ονόματα και όλων των εταιριών περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο το οποίο έχετε πάρει στα χέρια σας και το οποίο αποτελεί έναν οδηγό ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε παραγωγό που θέλει να αποδείξει την ποιότητα της δουλειάς που κάνει. Τα τιμητικά διπλώματα τα οποία θα δοθούν αύριο ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα Bronze, Silver and Gold. Είναι τα Standard Certificates
in standard of excellence diplomas. Τα όρια που τέθηκαν είναι ότι τα λάδια που είχαν από 250 ως 500 μιλιγκράμμ στο κιλό ανήκουν στην κατηγορία bronze, από 500 ως 1000 είναι στην κατηγορία silver και πάνω από 1000 ανήκουν στην κατηγορία gold. Τώρα μπορεί να αναρωτηθείτε για ποιο λόγο διαλέξαμε να βάλουμε αυτά τα νούμερα. Έγινε αυτό στην τύχη? Όχι. Η απάντηση είναι ότι αυτό δεν έχει γίνει στην τύχη. Αυτό είναι αποτέλεσμα μελέτης η οποία έδειξε ότι ένα λάδι το οποίο έχει από 250 ως 500 μιλιγκράμμ στο κιλό και έχει αναλυθεί το Μάρτιο, θα αντέξει για ένα 12μηνο να είναι πάνω από τα όρια του ισχυρισμού, ένα 12μηνο από την ημερομηνία παραγωγής του. Και αυτό το έχουμε κάνει με μελέτες σταθερότητας. Ένα λάδι που είναι από 500 ως 1000 θα αντέξει έως και 18 μήνες από την παραγωγή του να είναι πάνω από το όριο, υπό καλές συνθήκες συντήρησης. Ένα λάδι όμως που θα είναι πάνω από 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό και ανήκει στην κατηγορία gold, θα αντέξει έως και 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, αλλά ακόμα και υπό όχι ιδανικές συνθήκες φύλαξης. Δηλαδή ένα λάδι που έχει 1500 μιλιγκράμμ στο κιλό, 1,5 χρόνο μετά σίγουρα θα έχει πάνω από 250. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εγγυάται ότι το λάδι μπορεί να μπει στο ράφι και να περιμένει μέχρι να φτάσει η ημερομηνία λήξης του, κρατώντας τον ισχυρισμό υγείας. Έτσι λοιπόν, αύριο θα έχουμε 32 bronze diplomas, θα έχουμε 58 silver και 35 gold, 35 χρυσά. Φυσικά τα βραβεία θα δοθούν μόνο σε όσους θα παρευρεθούν αύριο μετά, όπως σας είπα, μετά τη λήξη, μετά την τελετή των βραβεύσεων. Ανάμεσα τώρα σε όλα αυτά τα λάδια που έδειξαν τα κορυφαία αποτελέσματα, επιλέχθηκαν τα 10 καλύτερα, τα οποία ζητήθηκαν από τους παραγωγούς να τα επαναφέρουν για έλεγχο τον Μάιο, δηλαδή τον περασμένο μήνα, έτσι ώστε να ελέγξουμε από αυτά τα 10 κορυφαία, ποια εξακολουθούσαν να είναι τα 3 καλύτερα. Και αυτά τα 3 καλύτερα επίσης θα βραβευθούν αύριο με τα 3 κορυφαία βραβεία. Όχι τιμητικές διακρίσεις, αλλά τα 3 κορυφαία βραβεία. 3 κορυφαία βραβεία για τις ολικές φενόλες και 3 κορυφαία βραβεία για τα επίπεδα ελαιοκανθάλης. Απαραίτητος όρος, τα λάδια να μην είχαν φυσικά κάποιο γευστικό ελάττωμα και επίσης να είναι διαθέσιμα σε μια ποσότητα άνω των 100 κιλών, ώστε να έχει κάποιο νόημα η βράβευση αυτή. Το υψηλότερο το οποίο βρήκαμε, το οποίο θα τα ανακοινώσουμε αύριο βέβαια με περισσότερη λεπτομέρεια, έφτασε τα 3.076 μιλιγκράμμ στο κιλό, με μόλις απώλεια 2% από την ημερομηνία παραγωγής του μέχρι την τελική ημερομηνία επανελέγχου. Το δεύτερο ήταν στα 2.890 μιλιγκράμμ στο κιλό και περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε αύριο. Στο κομμάτι του διαγωνιστικού της ελαιοκανθάλης πρέπει να πούμε ότι είχαμε βάλει σαν στόχο να βρούμε λάδι το οποίο θα είχε πάνω από 1.000 μιλιγκράμμ στο κιλό, το οποίο δεσμευόμασταν σαν επιστημονική εταιρεία μέσω του Πανεπιστημίου ότι θα το αγοράσουμε σε τιμή 15 ευρώ το κιλό. Δεν βρέθηκε βέβαια κανένα τέτοιο λάδι φέτος. Φτάσαμε πολύ κοντά, φτάσαμε στα 970 μιλιγκράμμ στο κιλό, δεν φτάσαμε στα 1000, αλλά δείχνει ότι υπάρχει αυτή η δυναμική. Τώρα, το καλύτερο λάδι βέβαια έφτασε τα 970, ήταν μια μικρή παραγωγή, ενώθηκε μαζί με άλλες. Έφτασε τελικά στον επανέλεγχο τον Μάιο να έχουμε 800 μιλιγκράμμ στο κιλό ελαιοκανθάλι. Σε λάδι το οποίο είναι φιαλωμένο, εμπορικό και οποιοδήποτε μπορεί να πάει και να το αγοράσει. Και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ποια λάδια είναι αυτά, αλλά φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί είχαμε τουλάχιστον 10 τα οποία είχαν επίπεδα πάνω από 600 μιλιγκράμμ στο κιλό, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αναφορικά να πω ότι στα κορυφαία 10 που βρήκαμε είχαμε ποικιλίες όπως η λιανολιά της Κέρκυρας, το αγουρέλιο της Χαλκιδικής με τις περισσότερες συμμετοχές στη δεκάδα, η κορονέικη ποικιλία, το λάδι στάσου, λάδι ζακίνθου και επίσης δύο λάδια από αγριελιές. Επίσης και εδώ τα 10 καλύτερα επανελέχθηκαν και από αυτά διαλέξαμε τα 3 καλύτερα τα οποία θα βραβευθούν αύριο. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνετε ότι τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου διαγωνισμού είναι ότι τα αποτελέσματα είναι πλήρως επανελέγξιμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί αύριο να αγοράσει ένα λάδι το οποίο έχει βραβευθεί, να το στείλει στο εργαστήριο και να δούμε έχει πραγματικά αυτά τα επίπεδα ή όχι. Οπότε και ο παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτό το οποίο στέλνει στο διαγωνισμό, αλλά και ο κάθε καταναλωτής, πελάτης, έμπορος, τυποποιητής μπορεί να είναι σίγουρος για το τι είναι αυτό το οποίο αγοράζει. Έτσι λοιπόν, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι το πιο γρήγορος, ο πιο δυνατός ή αυτός που μπορεί να επιδείξει πιο ψηλά,
αλλά όμως πρέπει να το αποδείξει. Και αυτό γίνεται στο στάδιο. Εδώ δίπλα μας είναι το στάδιο και έτσι μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αποδείξουμε ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός νικητής. Το ρόλο βέβαια του σταδίου τον έχει αναλάβει το εργαστήριο στο πανεπιστήμιο που κάνει τις μετρήσεις. Βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, εμείς είμαστε οι ελανοδίκες, οι οποίοι κρίνουμε και βαθμολογούμε τα καλύτερα λάδια. Αλλά πλέον υπάρχει απόδειξη και ένα συγκεκριμένο μέτρο σύγκρισης. Νομίζω θα τα είπα. Και τελειώνοντας, να πω ότι θα κάνω μία πρόταση. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα σε κάποιους, αλλά κάποιοι μπορεί επίσης να χαρούν με αυτή την πρόταση. Θέλω να προτείνω έναν τρόπο κοστολόγησης της αξίας του ελαιολάδου. Και θα σας δείξω γιατί. Και αυτό φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια εδώ. Καταγράφοντας 1000 λάδια την περασμένη χρονιά, πού βρίσκονταν τα επίπεδα φαινολών, βλέπετε ότι τα περισσότερα βρίσκονται περίπου στα 300 μιλιγκράμμ στο κιλό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή πρέπει να είναι η τιμή εκκίνησης, η οποία αντιστοιχεί στο 3 ευρώ το κιλό. Από εκεί και πέρα, ανά 100 μιλιγκράμμ φαινολών που αυξάνει την περιεκτικότητα, πιστεύω ότι η αξία του λαδιού πρέπει να ανεβαίνει περίπου μισό ευρώ, έτσι ώστε φτάνοντας στο τέλος, βλέπετε πόσο λίγα λάδια έχουμε πάνω από τα 1000 ή πάνω από τα 2000 μιλιγκράμμ στο κιλό, εκεί η αξία πραγματικά να φτάνει έως και το μέγιστο που θα μπορούσε να είναι 10, 12 ή 13, 14 ευρώ το κιλό σε τιμή χύμα. Αυτό είναι μία πρόταση που κάνω, έτσι ώστε να επαναπαφευθούν ακρότητες, υπερβολικά μεγάλες τιμές, αλλά επίσης και πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Κάπου ενδιάμεσα πιστεύω ότι η αγορά θα ισορροπήσει. Είναι απλά μία πρόταση την οποία όμως θα ήθελα να κάνω, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά το περιεχόμενο σε φαινόλες πρέπει να συσχετίζεται με την τιμή. Και αυτό γιατί ο κανονισμός λέει ότι θα χρειαζόμαστε να έχουμε 5 μιλιγκράμμ υδρόξυτηροσόλης και παραγόγων τρώγοντας 20 γραμμάρια. Αν όμως έχουμε ένα λάδι το οποίο έχει δεκαπλάσια περιεκτικότητα, αρκεί να φάμε 2 γραμμάρια και όχι 20 γραμμάρια. Αυτά λοιπόν τα 2 γραμμάρια πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη τιμή. Και άρα πιστεύω ότι μια λογική συσχέτιση τα επόμενα χρόνια θα υιοθετηθεί από την αγορά και σίγουρα ο ισχυρισμός υγείας θα δώσει μεγαλύτερη αξία στα ελαιόλαδα. Σίγουρα έχουμε ένα θέμα με τη γεύση. Αυτά που είναι πολύ πλούσια σε φαινόλες είναι σίγουρα πιο πικάντικα, πιο πικρά και πρέπει να συνδυαστούν με τα κατάλληλα γαστρονομικά, με ένα κατάλληλο γαστρονομικό συνδυασμό. Γι' αυτό έχουμε και τον χώρο της γαστρονομίας μαζί μας. Τους σεφ, οι οποίοι πρέπει να φτιάξουν κατάλληλες συνταγές έτσι ώστε τα λάδια αυτά να μπορούν να καταναλώνονται ευχάριστα και φυσικά να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία. Και φυσικά να πω ότι οι διαγωνισμοί γεύσης και οι διαγωνισμοί υγείας είναι σύμμαχοι. Κατά τη γνώμη μου, τα καλύτερα λάδια στον κόσμο είναι αυτά τα οποία μπορούν να πετύχουν χρυσά βραβεία γεύσης σε διαγωνισμούς διεθνής γευσιγνωσίας, αλλά και επίσης να ανήκουν στη χρυσή κατηγορία λαδιών, τα οποία είναι πλούσια σε φαινόλες. Αν συνδυαστούν αυτά, και ξέρω ότι και μέσα εδώ στο ακροατήριο υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί που έχουν πετύχει χρυσά βραβεία γεύσης, αλλά είναι και στη χρυσή κατηγορία λαδιών, με τα βάση τα χημικά χαρακτηριστικά, τότε πιστεύω αυτός είναι ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός και πιστεύω ότι εκεί είναι το μέλλον μας. Φυσικά έχω πάρα πολύ κόσμο να ευχαριστήσω. Έχω μια ολόκληρη ομάδα φοιτητών, οι οποίοι δουλεύουν μαζί μας, οι οποίοι είναι εδώ στο ακροατήριο, τα οποία παιδιά θέλω να τα ευχαριστήσω. Θα τα ευχαριστήσω. Και πάρα πολλούς οι οποίοι μας έχουν υποστηρίξει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και πιστεύω ότι προσθέτουμε ένα σημαντικό λιθαράκι στο να πάμε πιο μπροστά τον τομέα του ελαιολάδου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.